Πάμε λοιπόν τώρα, όπως σας έχουμε πει και προαναγγείλει, μαζί μας με χαρά υποδεχόμαστε στο σταθμό μας τον κύριο Σιώκη, πρόεδρο των Καστοριανών της Νέας Υόρκης. Κύριε Σιώκη, καλώς ήρθατε. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Τι κάνετε? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ ωραία, πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς περνάτε στην Καστοριά? Τρέξιμο, πολύ τρέξιμο. Καιρός να γυρίσετε λοιπόν πίσω. Αφήστε την Αμερική. Πολύ τρέξιμο, πολύ τρέξιμο αυτές τις μέρες. Θα μιλήσουμε για το σύλλογο, θα μιλήσουμε για τις επαφές σας εδώ, τις δραστηριότητές σας και όλα όσα συμβαίνουν. Να ξεκινήσω λίγο από την ψήφο των μεταναστών. Σας ενδιαφέρει, σας απασχολεί αυτό το θέμα, γιατί είναι στην επικαιρότητα στην Ελλάδα? Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ μας ενδιαφέρει, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε δει το τελικό νομοσχέδιο. Ναι. Εγώ θα διαφωνήσω με αρκετά σημεία του νομοσχεδίου. Δηλαδή αυτά τα χρόνια, τα 35 χρόνια που έχουν βάλει σαν επίσης. Ναι. Επίσης τώρα το θέμα γιατί? Είναι, νομίζω ότι και περισσότερα χρόνια είναι, έχουμε πολύ ελληνισμό στην Αμερική τουλάχιστον. Υπάρχει εξής έτσι ένσταση, ότι ένας που ζει και πάνω από 35 χρόνια, που δεν έφυγε στα χρόνια της κρίσης για κάποιους λόγους οικονομικούς, έχει βολευτεί στο εξωτερικό, οπότε πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει τις τύχες της δικές μου που ζω μόνιμα εδώ? Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει βολευτεί έχει κάνει αγώνες στην Αμερική για τα εθνικά θέματα της Ελλάδος. Έχει συμμετέχει σε διάφορες διαδηλώσεις για τα εθνικά θέματα. Έχει συνεισφέρει να φτιάξει την πλατεία του χωριού του, το σχολείο του χωριού του. Οπότε να μην του αφαιρέσουμε το δικαίωμα αυτό να μην ψηφίζει. Και το άλλο το οποίο διαφωνώ είναι ότι πρέπει να πηγαίνει να ψηφίζει στο προξενείο. Σκεφτείτε επειδή λόγω της κρίσης και πριν της κρίσης οι Έλληνες έχουν πάει παντού. Έχουν φτάσει μέχρι την Αλάσκα, έχουν φτάσει μέχρι τη Χαβάη. Λοιπόν, προξενείο στην δυτική πλευρά της Αμερικής υπάρχει στο Σαν Φραντζίσκο. Σκεφτείτε τώρα δηλαδή ένα άτομο που μένει στην Αλάσκα θα πρέπει να κατέβει κάτω στο Σαν Φραντζίσκο που είναι μια διπλάσια σε έκταση από απόσταση από την Ελλάδα για να ψηφίσει. Καταλάβατε, οπότε η επιστολική ψήφος νομίζω πρέπει να επαναφερθεί πάνω στη συζήτηση και να το εξετάσει πάρα πολύ σωστά η επιτροπή αυτή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, περιμένετε, είστε θετικοί, θέλει να ψηφίζει ο ελληνισμός μας. Δηλαδή, ή αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι στην Αμερική είναι οι δουλειές του, στην Αμερική είναι τα ενδιαφέροντά του, για την Αμερική θα νοιαστεί και περισσότερο για το ποιος θα είναι στις κυβερνήσεις εκεί. Θέλει να ψηφίζει για την Ελλάδα όντως? Είναι ένα υπαρκτό θέμα? Θέλει πάρα πολύ, γιατί κοιτάξτε, ο Έλληνας του εξωτερικού αισθάνεται πιο Έλληνας, λένε, όταν έρχονται οι διάφοροι πολιτικοί στην Νέα Υόρκη μας λένε ότι εσείς είστε πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Εντάξει. Ζούνε κάθε μέρα με το όνειρο της πατρίδος, της Ελλάδος. Ζούνε σε καθημερινή, παρακολουθάν τα γεγονότα, παρακολουθάν τις εξελίξεις. Με όλο λόγο τώρα των τεχνολογικών δραστηριοτήτων, τώρα κάθε μέρα παρακολουθάν ελληνική τηλεόραση σε όλα τα μήκη και πλάτη της, όχι μόνο της Αμερικής, και όλου του κόσμου. Οπότε είναι ενήμεροι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Οπότε θέλουν να συνεισφέρουν και αυτοί με την ψήφο τους στα δρόμενα της χώρας μας. Ωραία. Λοιπόν, θέλετε όντως να γυρίσετε πίσω? Είμαστε ποια γενιά τώρα είναι στην Αμερική? Εγώ είμαι ο απόφυτος. Δεν θα πω με χρόνο, αλλά είμαι ο απόφυτος της τάξης του 81. Οι απόφυτοι της τάξης του 81 δεν έχουν αφήσει μαγαζί για μαγαζί να τα ακούν αυτά στην Αμερική. Σωστά. Προχθές είχαμε μια συγκέντρωση, οι απόφοιτοι του γυμνασίου του 78, παρακαλώ. Είχαμε μαζευτεί κάπου 38 άτομα τελευταία στιγμή. Με πολλούς συμμαθητές, με τη Χρήστα Ζούκη που ανέλαβε την οργάνωση μαζί με τον Χρήστο τον Λέκο, με την Ελένη Παπακοσταντίνου, την Αφροδίτη Ζούρλα, και μαζευτήκαμε 38 άτομα, συμμαθητές. Είχα πολλά χρόνια να τους δω, πολλούς από αυτούς βασικά, και τα είπαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία θα μείνει στη μνήμη μου για πολλά χρόνια ακόμα. Λοιπόν, την Καστοριά πώς τη βρίσκεται? Την Καστοριά, θα έλεγα, είδα μια φτωχή κατάσταση με πολλά αδιέξοδα. Και τα οποία θα ήθελα να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Μας βρίσκεται απογοητευμένος, μας βρίσκεται θυμωμένος, μας βρίσκεται. Απογοητευμένος θα έλεγα. Θυμωμένος όχι. Απογοητευμένος ναι. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν τώρα με τους τοπικούς φορείς έχουν αναλάβει καινούργια παιδιά με οράματα και πιστεύω όλοι μαζί και εμείς ο Σύλλογος Καστοριών να βοηθήσουμε και εμείς με το δικό μας τρόπο να αυτή η πόλη να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει. Το πρόβλημα της Γούνας, το μεγάλο το πρόβλημα της Γούνας, το οποίο έχουμε και εμείς προβλήματα πάνω στη Νέα Υόρκη. Όπως ξέρετε, προτού τρεις μήνες προσπάθησαν να περάσουν ένα νόμο στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, να μην πλέον πουλάνε επιχειρήσεις γουναρικά. Αυτό τώρα έχει μπει στο ψυγείο λόγω της αντίδρασης που κάναμε όλοι οι τοπικοί παράγοντες εκεί. Πιστεύουμε να μην περάσει.
Θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα το οποίο πάντοτε, ξέρετε, όλες αυτές οι αποφάσεις αυτά ξεκινάνε από την Καλιφόρνια. Η Καλιφόρνια είναι το νόμιμο. Εκεί είχαμε και την πρόσφατη απαγόρευση. Μπράβο, ναι, από εκεί ξεκινάνε και μετά μεταδίδονται στις υπόλοιπες πολιτείες της Αμερικής. Είναι ένας μεγάλος αγώνας. Η Νέα Υόρκη τη γλίτωσε όμως. Προσωρινά, ναι. Και ευελπιστούμε να το πολεμήσουμε. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με πολλούς διοικητικούς συμβούλους που είναι στο Δήμο της Νέας Υόρκης. Προσπαθούμε και εμείς, σαν Σύλλογος Οικαστοριών, να βοηθήσει την κατάσταση αυτή. Γιατί παρόλο που τις κρίσεις που υπάρχουν, υπάρχουν ακόμα αρκετά μέλη καστοριανά τα οποία έχουν βιοτεχνίες γούνας στο μέλλον. Εδώ να σταθούμε λίγο. Ναι. Ουσιαστικά, όταν φύγαν οι πρώτοι Καστοριανοί, η πρώτη τους ενασχόληση και διαχρονικά ήταν η γούνα. Δηλαδή, το συντριπτικό ποσοστό δούλευε στη γούνα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, σήμερα, σωστά, ναι. Ποιο είναι αυτό το ποσοστό? Με τι ασχολούνται οι Καστοριανοί στην Αμερική? Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ιστορία του συλλόγου μας. Ναι. Ο σύλλογος αυτός, ο μεγάλος, τον οποίο εκπροσωπώ τώρα, είναι ο μεγαλύτερος και ο ιστορικότατος σύλλογος στην Αμερική. Ιδρύθηκε το 1910 από Έλληνες γουναράδες. Μάλιστα. Δηλαδή, δύο χρόνια, σκεφτείτε, δύο χρόνια πριν από την απελευθέρωση της Καστοριάς, 1912, ήδη υπήρχαν γύρω στα 100 άτομα Καστοριανοί στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι αποφάσισαν να ιδρύσουν το σύλλογο αυτόν, και οι οποίοι όλοι αυτοί τότε ήταν το κέντρο της γούνας η Νέα Υόρκη, για τα επόμενα τουλάχιστον 50-60 χρόνια. Ήταν ένα μεγάλο κέντρο. Με αποτέλεσμα τώρα οι νεότεροι δεν ακολουθούν το επάγγελμα της γούνας. Βέβαια, είναι οι παλαιότεροι, οι οποίοι έχουν ακόμα τις βιτρίνες τους και προσπαθούν να επιβιώσουν. Υπάρχουν άλλα επαγγέλματα, εστιατόρια, αλλά γενικά τα παιδιά πλέον των Καστοριανών γουνοποιών έχουν πάει στο πανεπιστήμιο και ασχολούνται με διάφορες άλλες επιχειρηματικότητες. Ξέρουν τα ελληνικά οι νέοι, τα νέα παιδιά? Ναι, γιατί και αυτό το ακούμε πολλές φορές. Υπάρχουν ότι δεν μιλάνε πια τα ελληνικά. Είναι μια μεγάλη δυσκολία για τον ελληνισμό. Γιατί? Είναι δύσκολα τα πράγματα στην Αμερική. Ξέρετε, και η κάθε κοινότητα έχει τη δικιά της, το δικό της σχολείο. Πλέον η μετανάστευση πλέον έχει σταματήσει προς τη Νέα Υόρκη από την Ελλάδα. Τη δεκαετία του 80 που πήγα και εγώ σαν φοιτητής, υπήρχαν όλοι τότε, ήταν της μόδας να σπουδάζουμε όλοι στην Αμερική. Μετά βέβαια πήγαμε όλοι τη δεκαετία του 90, πήγαν στο Λονδίνο. Υπάρχουν δυσκολίες και εμείς σαν σύλλογος το αντιμετωπίζουμε αυτό. Έχουμε κάθε Σάββατο ελληνικό πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών και χωρών. Έχει μια αξία αυτό, γιατί είναι κάτι που μπορεί να συνδέσει τα νέα παιδιά με την πατρίδα των πατεράδων. Σωστά, τους, σωστά, και μιλάμε και γιατί αν δεν υπάρχει γλώσσα και από εκεί και μετά και ένα ενδιαφέρον, κάτι θα σβήσει όλο αυτό το πράγμα. Θα σβήσει όλο αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Και προσπαθούμε τώρα και με τον καινούριο δήμαρχο εδώ της Καστοριάς, μήπως δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα τα νέα τα παιδιά πάνω, τα δεύτερης και τρίτης γενιάς, να επισκέπτονται την Καστοριά, να γίνει μια ανταλλαγή νέων μεταξύ Νέας Υόρκης και Καστοριάς. Mm-hmm. Οπότε να μαθαίνουν τα ήθη και τα. Η δραστηριότητα του συλλόγου, γιατί να πούμε ότι όταν λέμε Σύλλογος Καστοριανών, δεν εννοούμε μόνο τις πόλεις πια. Δεν ξέρω αν παλιότερα ήταν, γιατί παλιότερα υπήρχαν και διάφοροι σύλλογοι αναχωριό, σωστά, έτσι. Σωστά. Έχουμε το Κοσταράζι, είχαμε την Κορισσό, έχουμε τον Μαύροβο, την Αγία Βαρβάρα Μαυρόβου. Είχαμε. Τώρα τα έχουμε αυτά. Ορισμένοι το Κοσταράζει και η. Καλά, εμείς είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Όντως, οφείλω να ομολογήσω. Το Κοσταράζει και το Μαύρο που υπάρχουν ακόμα, είναι υπαρκτά σωματεία. Η Κορισσό σταμάτησε δυστυχώς το σωματείο της τον περασμένο χρόνο, αλλά βοηθάνε. Όλοι αυτοί είναι μέλη όμως της μεγάλης ομπρέλας που λέγεται Σύμβουλο. Μπορεί να υπάρχουν λοιπόν. Κοσταράζει, είπαμε, έμεινε και Μαύροβο. Μαύροβο, ναι, Αγία Βαρβάρα Μαύροβο. Αυτοί οι δύο σύλλογοι έμειναν στην Αμερική, Κοσταράζει και Μαύροβο, αλλά. Όλοι είναι μέλη και του μεγάλου συλλόγου των Καστοριανών της Νέας Υόρκης. Σωστά, σωστά. Και θέλω μέσω από το ραδιοφωνικό πρόγραμμά σας να κάνω μια έκκληση. Πώς λέγεται το τραγούδι, όλοι έχουμε μία θεία στην Αμερική. Ναι. Λοιπόν, επειδή οι Καστοριανοί είναι παντού σε όλη την Αμερική, ναι. Καλιφόρνια, Φλόριδα, εάν κάποιος από εσάς έχετε τίποτα γνωστούς συγγενείς, οι οποίοι ζουν σε άλλες πολιτείες μακριά από τη Νέα Υόρκη, ας έρθουν σε επαφή μαζί σας, να τους θέλουμε και αυτούς να γίνουν μέλη του συλλόγου μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά μέλη από εμάς
στη Φλόριδα, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη, αλλά γενικά ο σύλλογό μας είναι μεταξύ Νέας Υόρκης, Νέας Ιερσέης και της πολιτείας Κανέρικατ. Οπότε κάνω έκκληση στους ακροατές σας, όσοι μας ακούν και έχετε συγγενείς κάπου στο Οχάιο ή στη Φλόριδα ή στο Τέξας, Καστοριανούς, σας παρακαλώ να έρθετε σε επαφή μαζί σας, κύριε Νατζούλη, να έρθουν να γίνουν μέλη του συλλόγου μας, γιατί έχουμε πλούσια προγράμματα. Και δράση. Και εδώ δράση. Να πούμε ότι δεν περνάνε απαρατήρητα αυτά που κάνετε για την Καστοριά, κυρίως τις βοήθειες που δίνετε, οικονομικές, στον Δήμο, στην Μητρόπολη, στο νοσοκομείο. Γι' αυτό εξάλλου φαντάζομαι ότι επισκεφθήκατε και αυτούς τους φορείς όταν στις προηγούμενες μέρες που είστε εδώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτός ο ιστορικότατος σύλλογος έχει μια μεγάλη προσφορά, έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας. Θα ήθελα να ξεχωρίσω όμως την ίδρυυση, ναι, η οποία έγινε γύρω στο 1930. Όπου τότε οι Καστοριανοί είχαν δώσει πάρα πολλά λεφτά με τη βοήθεια επίσης των Καστοριανών του Παρισιού. Είχαν τότε 2.500 κόσμο στο Παρίσι οι Καστοριανοί, οι οποίοι δεν δούλευαν και αυτοί, και υπήρχε σωματείο, οι οποίοι και αυτοί οι δύο οργανισμοί βοήθησαν για την ίδρυυση. Τότε στην πόλη είχε κατέβει, είχαν φέρει το νερό από το Βίτσι στην όμορφη πόλη της Καστοριάς, νομίζω γύρω στο 1936. Καθώς επίσης έμαθα από τον κύριο Αντώνη Παπαδιαμενό, ο οποίος είχε κάνει και γενικός γραμματέας του συλλόγου μας, ότι είχαμε δώσει το ορφανοτροφείο, είχαμε βοηθήσει πολλά τα παιδιά τότε και είχαν στείλει, το οποίο το έμαθα τώρα και εγώ προσωπικά, ότι είχαν στείλει το 40 πριν και μετά τον πόλεμο αγελάδες για να έχουν τα παιδιά στο ορφανοτροφείο να πίνουν γάλα. Κάτι το οποίο δεν το ήξερα και με το επιβεβαίωσε ο κύριος, το είπε ο κύριος Παπαδιανός. Επίσης, βέβαια, όπως είπατε και εσείς, βοηθάμε την Μητρόπολη με τα πολλά σεσίτια που δίνει σε καθημερινή βάση, το νοσοκομείο, το γεροκομείο και τις υποτροφίες μας. Ερυθρό Σταυρό, Σταυρό, το Μουσείο, βέβαια, Μακεδονικού Αγώνα, η Φιλόπτωχό μας, η οποία του χρόνου συμπληρώνει 100 χρόνια δράσεως. Οι φιλόπτωχοι κυρίες της Νέας Υόρκης βοηθάνε εδώ πάρα πολλές Καστοριανές οικογένειες. Και επίσης υποτροφής, όπως φέρατε, όπως αναφέρατε. Για τη νέα γενιά. Η νέα γενιά, τα τελευταία 20 χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια που ξεκινήσαμε, έχουμε δώσει πάνω από 100.000 δολάρια στους 12 καλύτερους μαθητές. Όπως ξέρετε, γίνεται μια εκδήλωση τον Αύγουστο. Φέτος την κάναμε στο δημοτικό. Συνήθως γίνεται στην περιφέρεια, αλλά. Γίνεται στην περιφέρεια. Ναι. Φέτος αλλάξαμε και τιμήσαμε και δώσαμε τα βραβεία και ένα χρηματικό ποσό σε 12 μαθητές. Μόνο οι υποτροφίες λοιπόν είναι 100.000 δολάρια. Συνολικά, κύριε Σιώκη, έχετε υπολογίσει πώς είναι τα χρήματα και πώς έχουν μαζευτεί όλα αυτά τα χρήματα? Υπάρχει ένα ταμείο αυτή τη στιγμή, ένας αριθμός να πούμε? Εμείς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους παλιούς Καστοριανούς, οι οποίοι είχαν την καλή ιδέα το 1956, δηλαδή πριν 60-70 χρόνια, να αγοράσουν ένα κτίριο στο Μαχάταν, ένα τριόροφο, το οποίο από εκεί έχουμε τα έσοδα, τα οποία τα διαχειριζόμαστε και είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε την πόλη μας. Είναι δηλαδή κυρίως από τα έσοδα που έχετε από το ιδιόκτητο κτίριο στο Μανχάταν. Σωστά, σωστά. Ναι. Γίνονται όμως και χωροί, δίνονται εκδηλώσεις, γίνονται κάποιοι έρανοι, ίσως. Ναι. Φέτος από τη στιγμή που αναλάβαμε εμείς με τα νέα τα παιδιά στο σύλλογό μας, έχουμε φέρει ένα καινούριο μοντέλο. Κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις. Περιπίν φέτος είχαμε γιορτάσει την Τσικνοπέμπτη για πρώτη φορά στο σύλλογο και είχαμε ένα σκοπό μόνο και μόνο, όλα τα έσοδα να βοηθήσουν το μουσικό σχολείο της Καστοριάς. Γιατί είχαμε πάρει ένα γράμμα από το Μουσικό Σχολείο της Καστοριάς, το οποίο μας ζητούσε μουσικά όργανα και λάπταπς και διάφορα εργαλεία. Βέβαια, εγώ όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο, δεν υπήρχε μουσικό σχολείο. Γιατί μίλησα, είχα πάει χθες και επισκέφτηκα την κυρία Μπερμπέρη Βαρβάρα και τα μιλήσαμε. Και κάναμε την Τσικνοπέμπτη, μαζέψαμε γύρω στους 3.000 δολάρια, τα οποία τα δώσαμε στο Μουσικό Σχολείο για να πάρουν τα απαραίτητα όργανα τα οποία χρειάζονται. Οπότε το καινούργιο μοντέλο που έχουμε είναι κάθε εκδήλωση που κάνουμε έχει ένα σκοπό. Πέρσι είχαμε κάνει μια ταβέρνα night και είχαμε μάσει 38.000 δολάρια για το Λίριον, το ίδρυμα το οποίο κάει και στο μάτι. Το είχαμε προβάλει από την εκπομπή μας και με τα ηχητικά που μας είχατε στείλει, παραδίδοντας τα χρήματα αυτά στις Καλόγριες. Στις Καλόγριες, μπράβο. Είχαμε στείλει τον Γιώργο Τορέντζιο, ο οποίος είναι πολύ καλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είχε πάει στην Αθήνα και παρέδωσε την επιστολή. Καθώς επίσης φέτος, τον περασμένο μήνα, κάναμε άλλη μια ταβέρνα night, μαζέψαμε γύρω στα 20.000 δολάρια για να δώσουμε, να βοηθήσουμε τα παιδιά, τα καρκινοπαιδή παιδιά που έρχονται από την Ελλάδα πλέον, στα καλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, για να τους βοηθήσουμε για τις θεραπείες τους. Μάλιστα. Ποσό λοιπόν συνολικό το έχετε υπολογίσει ποτέ για να το κλείσουμε και αυτό?
Ποσό τι εννοείται, έχω να δώσει. Συνολικό ποσό που έχει φύγει από την Αμερική προς την Καστοριά. Κοιτάξτε, μπορεί να υπολογιστεί. Όχι, όχι, δεν νομίζω, γιατί ξεκινήσαμε, θα ξεκινήσουμε μάλλον μια προσπάθεια με την περιφέρεια εδώ, με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σαββόπουλο, να γράψουμε την ιστορία του συλλόγου μας. Οπότε θα περιμένουμε ορισμένα χρονικά. Και εκεί θα αναφερθούν κατά καιρού οι φαντασμοί και μπορεί να γίνει εύκολα η πρόσθεση. Μπράβο, ναι. Αλλά είναι, τα ποσά είναι τεράστια, να ξέρετε. Ηλικιώδη. Τα οποία τα έχουμε βοηθήσει επανειλημμένως και είμαστε σε διάθεση να βοηθήσουμε όλο αυτό τον καιρό που είμαι στην Καστοριά. Συναντώ διάφορους φορείς και όλοι ζητάνε ορισμένα πράγματα, τις βασικές ανάγκες τις οποίες τις. Αυτά τα ποσά έχουν ενισχυθεί την περισσότερα από την κρίση και μετά στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό ήταν. Εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο προσπαθούμε να δώσουμε περισσότερα λεφτά πλέον μετά για την οικονομική κρίση. Γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση στην Καστοριά μας δεν είναι καθόλου. Είναι άσχημη. Πάμε λίγο και στα εθνικά μας. Ναι. Κάποια στιγμή είχατε βγάλει και μία ανακοίνωση τότε που ήταν πάνω του στα μακεδονικά ζητήματα. Ναι, ναι, και εμείς. Ισχύουν αυτά ή τα πράγματα εξομαλύνθηκαν? Θα ήθελα να αναφερθώ στη συμβολή του συλλόγου μας για το συλλαλητήριο το μεγάλο που έγινε τον Ιανουάριο, νομίζω, αν δεν κάνω. Και όπου χρηματοδοτήσαμε με συνεργασία με τη Μητρόπολη και με τον τοπικό Δήμο αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο. Ο σύλλογός μας έχει μια άξια συνεργασία με την πολύ καλή συνεργασία με την Παμακεδονική Ένωση. Τους βοηθάμε όσο μπορούμε φυσικά. Και βοηθάμε όλα τα εθνικά μας θέματα. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το θέμα, το μακεδονικό, όπως ξέρετε. Ευαίσθητο πάρα πολύ. Και θα δούμε τώρα με τις εκλογές και στα Σκόπια. Μαραβουτή αποτέλεσμα θα έχει. Αλλά ναι, προσπαθούμε πάντως να έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους θεσμικούς παράγοντες για αυτό το μεγάλο το εθνικό θέμα. Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι λίγο-λίγο λιάνονται οι γωνίες που είχαν δημιουργηθεί στην ένταση των ημερών. Ναι. Ωραία. Εντάξει, ναι. Αυτά τα ζητήματα τα εθνικά απασχολούν τα νέα παιδιά της Αμερικής. Τα νεότερα τα οποία ασχολούνται, τα οποία πηγαίνουν έρχονται στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι, ναι, τους ενδιαφέρουν αυτά τα νέα, και δείχνουν ενδιαφέρον συμμετέχοντας σε διάφορες ομιλίες, σε διάφορες συγκεντρώσεις. Την περασμένη εβδομάδα, προτού έρθω στην Καστοριά, είχαμε τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Λιγερό, στο σύλλογό μας, ο οποίος έδωσε μια πολύ ωραία διάλεξη για την ΑΟΣ, για τα πετρέλαια της Ελλάδος και τις σχέσεις και για το μακεδονικό. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι απαραίτητες να γίνονται, όχι μόνο στο σύλλογό μας των Καστοριών, σε όλα τα μέρη και πλάτη του κόσμου για τη σωστή ενημέρωση, ώστε ο κάθε Έλληνας ομογενής να ενημερώνεται και να αποκτήσει μια καλύτερη γνώμη. Η γνώμη λοιπόν των Καστοριανών και των Ελλήνων γενικότερα επηρεάζουν την αμερικανική πολιτική. Σήμερα έχετε τον Τραμπ. Πιστεύετε ότι είναι ένας ηγέτης που βοηθάει τη χώρα? Προσπαθούν όλοι με τα ή βοηθάει περισσότερο τους γείτονες? Καλή και δύσκολη ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι επειδή έχει αναπτυχθεί μια καλή σχέση μεταξύ του Ερντογκάν και του Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω αυτή η σχέση υπερισχύει των άλλων θεμάτων των οποίων υπάρχουν. Εντάξει, ο πρόεδρος μας έχει δείξει, είναι λίγο αλλοπρόσωπος, θα έλεγα, στην όλη στην εξωτερική πολιτική. Ευελπιστούμε να μην έχει κάποιο αντίκτυπο εναντίον της Ελλάδας, της πατρίδας μας. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν μεγάλοι οργανισμοί, ελληνικοί οργανισμοί, απόδημοι οργανισμοί, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτό, οι οποίοι είναι στη Ουάσιγκτον, στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι προσπαθούν να επηρεάσουν τους διάφορους congressmen και τους διάφορους πολιτικούς βουλευτές για τα συμφέροντα της Ελλάδος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν περνάει ο λόγος. Περνάει, γιατί είμαστε αρκετά εκατομμύρια Ελλήνων. Έχουμε καλές διασυνδέσεις με όλους τους πολιτικούς. Συνήθως τέτοιες συναντήσεις γίνονται πριν από εκλογές ή κάνω λάθος? Και πριν από τις εκλογές και κοιτάξτε. Για δεσμεύσεις. Ναι, και κάθε χρόνο γίνεται μια πολύ όμορφη εκδήλωση για την 25η Μαρτίου στο White House. Με την παρέλαση. Οπότε δίνεται και μια ευκαιρία και μια ανταλλαγή απόψεων. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε, όλοι οι Ελληνοαμερικάνοι με τους τοπικούς παράγοντες, είτε λέγεται congressman είτε λέγεται βουλευτής, να τους επηρεάσουμε υπέρ των εθνικών μας θεμάτων. Δικοί μας άνθρωποι εκλέγονται εκεί σε. Έχουμε αρκετούς. Καστοριανοί, ας πούμε, υπάρχει κάπου να πούμε κάποιους Καστοριανούς που είναι σε θέσεις ευθύνης, κλειδιά κτλ.? Πρόσφατα ανέλαβε ένα Καστοριανό παιδί, Κράτσιος, το οποίο το Κράτσιος είναι Καστοριανό. Νικόλος Κράτσιος ανέλαβε υπεύθυνος για τα τεχνολογικά. Την περιοχή Τυχείου, από πού είναι? Ναι, νομίζω από εκεί είναι. Ο προπάπος του ανέλαβε μια περιοχή. Ανέλαβε το τεχνολογικό τομέα, νομίζω, του Ντόναλντ Τραμπ, του Λευκού Οίκου, τον οποίο ευελπιστούμε να τον καλέσουμε
σύντομα και στο σύλλογό μας. Επίσης, έχουμε ένα πολύ αξιόπεδο τον κύριο Γιαγκόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της μεγαλύτερης, θα έλεγα, βιοφαρμακευτικής εταιρείας, η οποία είναι στο New Jersey, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος. Ο πατέρας του Γιαγκόπουλος ήταν πάρα πολύ ασχολούμενος. Την περιοχή του Άργους, προφανώς. Ναι, μπράβο, ασχολούταν πάρα πολύ με το μακεδονικό. Mm-hmm. Και προσπαθούμε και αυτόν τον νέο τον επιστήμονα να το φέρουμε στο σύλλογό μας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καμαρώνεται για τους διαδόχους εκεί της Καστοριανής Παροικίας. Είναι αγώνας, είναι μεγάλος αγώνας. Προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς. Να ξέρετε, ο σύλλογός μας, επειδή όπως είπα και αναφέρθηκα, έχει σταματήσει η μετανάστευση, έχουμε πολλούς συνταξιούχους. Τώρα, άμα θέλουν να έρθουμε οι Αμερικοί, δεν μπορούμε, έτσι. Δεν είναι σαν την Ελλάδα που ποιος θέλει μπαίνει. Όχι, θα πάρετε, νομίζω ότι θα πάρετε. Ναι. Θα πάρετε. Καλό αυτό. Θα πάρετε σχετική άδεια για να έρθετε. Για τρεις μήνες. Μετά όμως, ναι. Δυστυχώς ο νόμος. Μετά θα κάτσω παράνομα, θα κάτσω στο υπόγειο να δουλεύω τη γούνα. Αν υπάρχει γούνα. Αν υπάρχει. Τι ξέρω τέλος πάντων. Αν υπάρχει, θα δουλέψετε 2-3 μήνες, γιατί είναι εποχιακή. Και μετά θα ψάχνει όλη η Αμερική να με βρει. Μπράβο. Και όταν φύγω δεν θα μπορώ να ξαναπάω. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ναι, σωστά. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί εκατομμύρια παράνομοι στην Αμερική. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα με τον Ντόναλντ Τραμπ και τα θέματα. Επίσης, η λογική του είναι δουλειά πρώτα στους Αμερικάνους και ότι περισσεύει στους άλλους. Ναι, αυτά προσπαθεί να κάνει. Γι' αυτό προσπαθεί να κάνει νέες συμφωνίες και με το Μεξικό, το οποίο το έκανε, και με τους Κινέζους επίσης. Κοιτάει για την Αμερική. Τουλάχιστον, ναι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει αξιόλογο. Αυτό μας το λένε όλοι οι Αμερικάνοι που έρχονται εδώ. Ναι, μα αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό είναι η αλήθεια. Και το είχε πορτού εκλεγεί ότι θα κοιτάξει. Πλέον, κοιτάξτε, τα Αμερικάνικα προϊόντα όλα γίνονται στην Κίνα. Εκεί έχει φθηνό εργατικό δυναμικό. Και πού θα πάνε όλα αυτά τα προϊόντα να πουληθούν? Στην Αμερική. Από πότε έρχονται τα πίσω στην Αμερική και μεταπολούνται 5-10% πάνω, 5-10% φορές πάνω. Οπότε αυτά, αν τα καταλαβαίνει αυτά, δεν παράγεται πλέον. Εκτός από την Boeing, τα αεροπλάνα της Boeing, τα οποία και αυτά σύντομα νομίζω μπορούν να πάνε και στην Κίνα, γιατί η Airbus ήδη έχει πάει στην Κίνα να κατασκευάζει ορισμένα αεροπλάνα, μπορούν να φύγουν και αυτά. Mm-hmm. Οπότε θέλει να φέρει πίσω και ίσως και την βαριά την βιομηχανία, την Apple, τα κομπιούτερ και όλα αυτά, να τα φέρει πίσω στην Αμερική. Το οποίο βέβαια, εντάξει, λόγω της παγκοσμιοποίησης το βλέπω λίγο δύσκολο να γίνεται. Αλλά προσπαθεί να τα φέρει όλα πίσω. Για να δημιουργήσει και θέσεις εργασίας, βέβαια. Εντάξει. Τώρα, κλείνοντας, κύριε Σιωπή, αν μπορούμε να πούμε κάποια νέα πράγματα που σκέφτεστε για το Σύλλογο σε σχέση με τη βοήθεια προς την Καστοριάν στο διάστημα που είστε εδώ. Έχετε σκεφτεί κάποια πράγματα ή κάποιος να βοηθήσετε το επόμενο διάστημα με κάποιον τρόπο? Κοιτάξτε, είχα πολλές συναντήσεις με όλους τους θεσμικούς παράγοντες, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον κύριο Σαββόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη. Έχουμε κάποιες ιδέες τις οποίες θέλουμε να δουλέψουμε μαζί. Ο Κράτσιος είναι από το Κεφαλάρι, λέει το μήνυμα. Α, ωραία, συγγνώμη, μπράβο. Ωραία, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Κοντά στην περιοχή. Ωραία, κοντά, ναι. Μαζί λοιπόν, μαζεύουν τα μήλα. Χαίρομαι που μας ακούνε, ωραία, και μας διορθώνουν. Λοιπόν, με κάνει εντύπωση ότι ακούν πάρα πολύ στην Αμερική τώρα. Βλέπω εδώ το σχετικά στατιστικά στο κομπιούτερ. Τι ώρα είναι στην Αμερική αυτή την ώρα? Ξημερώματα μάλλον. 7 ώρες πίσω. Οπότε ξυπνάτε νωρίς στην Αμερική. 5 η ώρα το πρωί, ναι. Πάνω από 100, κοντά 150 τώρα εδώ πέρα ακούνε στην Αμερική αυτή την ώρα. Ωραία. Λοιπόν, να μας στείλουν κανένα μήνυμα κιόλας πέσους. Ακριβώς, να στείλουν και κάποιο μήνυμα. Λοιπόν, κοιτάμε, ήταν μια ιδέα του Σεβασμιότατου, του Μητροπολίτου Δέσποτα, να κάνουμε ένα διήμερο απότομο ελληνισμού του χρόνου το καλοκαίρι. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε. Θα δουλέψουμε με το Διοικητικό Συμβούλιο να δούμε να το θεσπίσουμε αυτό. Ναι. Ξέρετε, κάθε Αύγουστο-Ιούλιο έρχονται πάρα πολύ απόδημοι οι Καστοριανοί. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, όχι μόνο από τη Νέα Υόρκη. Αυτό θα πρέπει να το ανοίξουμε και στους Ευρωπαίους Καστοριανούς, οι οποίοι μένουν στη Γερμανία. Και στους Αυστραλούς. Και στους Αυστραλούς, γιατί υπάρχει κι άλλο σύλλογο, μεγάλο σύλλογο Καστοριανών στους Αυστραλούς και στους Καναδούς βέβαια. Με τους Αυστραλούς μας λένε ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα, διότι το καλοκαίρι για μας εδώ είναι βαρύ χειμώνα και δουλειά για εκείνους. Ναι. Είναι ένα μπέρδεμα τεχνικό. Θα βρούμε τον τρόπο πάντως. Θα βρούμε τον τρόπο, ναι. Αλλά υπάρχουν και άλλες ορισμένες ιδέες, τις οποίες θα δουλέψουμε μαζί. Κοιτάξτε, σαν σύλλογος δεχόμαστε πολλές αιτήσεις βοηθείας. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Εμείς τις βάζουμε σε κάποια. Ταξινομούμε τις διάφορες αιτήσεις και δίνουμε περισσότερο έμφαση στο κοινωνικό τομέα. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο παίρνει όλα τις αιτήσεις, τις αξιοποιεί, τις διαβάζει και αναλόγως πράττει. Οπότε όλες αυτές τις ιδέες που μιλήσαμε τώρα και με τους τοπικούς παράγοντες και θεσμικούς παράγοντες, καθώς επίσης και με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού,
τις κυρίες των υποτροφιών, την κυρία των διάφορων μουσείων, λαγροφικών οργανισμών και όλα αυτά, θα τα ταξινομήσουμε και θα βγάλουμε κάποια απόφαση κάποια στιγμή για να δούμε αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε ή όχι. Είμαστε εδώ για μια καλή συνεργασία με όλους τους παράγοντες. Πρέπει να βοηθήσουμε την όμορφη πόλη της Καστοριάς να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Να την επαναφέρουμε πίσω στην Έγκλη. Μένουμε παρατηρήσει. Έχω παρατηρήσει. Ήταν δυσάρεστο το γεγονός όταν ήρθα το Σάββατο, ανέβηκα τη Μητροπόλεως με το αυτοκίνητο 7 η ώρα το απόγευμα και δυστυχώς δεν είδα ψυχή στον δρόμο. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, καθώς επίσης και οι νέοι, από ό,τι μίλησα με ορισμένες μανάδες, τα παιδιά τους που σπουδάζουν είτε Λονδίνο, είτε Αθήνα, είτε Θεσσαλονίκη, δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω στον τόπο μας. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Και το άλλο που είχα ακούσει για ένα άτομο, για ένα νούμερο, 1.800 άτομα λέει από την Καστοριά πήγαν να δουλέψουν στα νησιά φέτος. Βέβαια. Το οποίο αυτό παλαιότερα ποτέ δεν γινόταν. Δεν υπήρχε δηλαδή όταν η Γκούνα παλαιότερα 1.800 άτομα έρχονταν από άλλους νομούς να δουλέψουν, εδώ. Μπράβο. Ναι, το οποίο αυτά θα πρέπει να δουλέψουμε, να αντιστρέψουμε πλέον αυτά τα φαινόμενα, αν μπορέσουμε βέβαια. Οπότε να γίνει και η πόλη μας λίγο πιο τουριστική, να δώσουμε περισσότερη έμφαση και στον τουρισμό, γιατί η λίμνη μας είναι στο λίδι μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Να είστε καλά και ελπίζω να τα πούμε σύντομα και στη Νέα Υόρκη. Να έρθετε με το καλό. Αν μας καλέσετε θα έρθουμε. Θα σας καλέσουμε γιατί κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, γιατί όχι. Και να ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους τους Καστοριανούς ακροατές που μας άκουσαν. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Δεν ξέρω, για πολλούς και ταξίδι ζωής, πολλές φορές θέλουν να πάνε στην Αμερική. Απλά να δουν στη ζωή τους και αυτό το. Και αυτό το κράτος. Ναι, όσοι που σας παρακαλώ, όλους τους κρατές, όσοι έρθετε στη Νέα Υόρκη, να μας επισκεφτείτε. Να επισκεφτείτε το πραγματικό μας κέντρο, το οποίο βρίσκεται στο Queens. Είμαστε ανοιχτοί να σας δεχτούμε. Ωραία. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια ευθεία. Μια ευθεία γραμμή είναι η απόσταση μεταξύ Νέας Υόρκης και Καστοριάς. Δεν έχει. Δεν είναι τίποτα. Ναι, ναι, σωστά. Εντάξει. Δεν έχει ζιγζάκ. Αλλά είναι κανένα 7-8 ώρες, πόσο είναι. Όταν πηγαίνουμε, γιατί πάμε εναντίον των ανέμων, είναι γύρω στις 10 ώρες, 10 με 10 ώρες. Όταν ερχόμαστε είναι 8,5 με 9 ώρες. Είναι κατηφόρα. Ναι, ωραία. Είναι κατηφόρα, μπράβο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος των Καστοριανών της Νέας Υόρκης, ο κύριος Σιώκης μαζί μας.